Ο Δήμαρχος βρισκόταν σε σύσκεψη εκείνη την ώρα με στελέχη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, ευνηδιάστηκε, αρχικά αποχώρησε, όντας εκνευρισμένος και ενοχλημένος από τον τρόπο εισόδου στο γραφείο του, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε. Εξήγησε στους πρώην συμβασιούχους ότι λεφτά δεν υπάρχουν, τα έσοδα από την ετήσια έμπορο πανίγη ήταν πολύ λιγότερα από τα αναμενόμενα και δύσκολα θα μπορέσει να τους καταβάλει κάποια από τα χρωστούμενα. Οι πρώην συμβασιούχοι αντέδρασαν, ορισμένοι σε έντονο ύφος, και ο Δήμαρχος τους κάλεσε να πάνε μαζί στους βουλευτές για να τους πείσουν να ενεργήσουν για τα αιτήματά τους. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των πρώην συμβασιούχων. Δούλευα στο Δήμο 10 χρόνια και με το ΛΑΠΑ πουληθήκαμε. Και δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά μας. Μας βρίζει, πουλή χιδέα, μας χρωστάει, χρωστάμε, μας κόβουν νερά, μας κόβουν ρεύματα και δεν μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας. Γι' αυτό και εμείς ήρθαμε σήμερα στον εισαγγελέα, στον υπόπτη εργασίας, για να κάνουμε κάτι. Σήμερα ο Δήμαρχος Τρικαίων, ο Χρήστος Ολάπας, έδωσε ρεσιτάλ χιδεότητας και προσβολών απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που μέχρι πριν 1,5 χρόνο ξεχορτάριαζαν την πόλη, μάζευαν τα σκουπίδια, καθάριζαν το ποτάμι, συντηρούσαν τις παιδικές χαρές και κρατούσαν μία πόλη, αυτή την όμορφη πόλη μας, σε μία εύρυθμη λειτουργία. Και αυτό που θα παραδώσει ο Χρήστος Ολάπας μετά το τέλος της τετραετίας είναι μια ρημαγμένη και αφημένη στο έλεος του Θεού πόλη. Και τον καλό, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αν θέλει να περισσώσει κάτι από την προσωπική του αξιοπρέπεια, να παραιτηθεί και το χαρακτηρίζω ευθέως ανίκανο και διοικητικά ανεπαρκή.